Γιατί πιστεύω ότι η πόλη στην πραγματικότητα έπεσε το όταν την κατέλαβαν οι σταυροφόροι. Έχετε απολύτως δίκιο. Η πρώτη πτώση της πόλης το 1204 σημαίνει και το τέλος της αυτοκρατορίας και κατά κάποιο τρόπο σημαίνει και το διαζύγιο με τη Δύση, δηλαδή αυτό που πληρώνουμε μέχρι τώρα. Και ποια είναι αυτή η Δύση? Μιλώ βέβαια για όλη την Παπωσίνη, η οποία τότε ως φραγκοκρατική δύναμης ορθώθηκε εναντίον των Βυζαντινών και έπρεπε οι κάποιοι τέλος πάντων Κωνσταντινοπολίτες εκείνη την εποχή να φύγουν προς την Νίκαια για να ανασυσταθεί κάπως το γένος. Και έτσι συνηθίζω να λέω ότι το σύνθημα της αυτοκρατορίας της Νικαίας του χρόνου στην Κωνσταντινούπολη, αυτό ήταν το σύνθημά της, είναι ίσως και η καταγωγή, θα έλεγα, της μεγάλης ιδέας. Γιατί ποια είναι η μεγάλη ιδέα του χρόνου στην πόλη? Ναι. Συνεχίζετε να λέτε ότι η πόλη είναι η μοναδική πρωτεύουσα που δεν απελευθερώθηκε έτσι, από τα Βαλκάνια. Όχι. Λέω ότι είναι, δεν είπα η πρωτεύουσα. Είπα ότι είναι η κοιτίδα του γένους. Είναι λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Η μόνη κοιτίδα του γένους ευρωπαϊκού λαού που δεν ελευθερώθηκε είναι η πόλης. Όλοι οι άλλοι, οι βαλκανικοί λαοί, ελευθέρωσαν τις πόλεις τους πριν των Ελλήνων. Έχει μείνει αυτό το τραύμα, το ψυχολογικό αλλά και το ιστορικό τραύμα, και από αυτή την μεριά πρέπει να πω ότι έχουμε ένα είδος σχιζοφρένειας και στην παιδεία μας και παντού, ενώ στα σχολιά δεν συζητάμε παρά για την αρχαιότητα, αρχίζουν και διαβάζουν σχεδόν και Όμηρο ή Αντιγόνη ή δεν ξέρω τι άλλο αρχαίο κείμενο, και μάλιστα και στο πρωτότυπο, ενώ κανείς δεν ξέρει τα βυζαντινά κείμενα. Και αυτό φτάνουν μετά στο σπίτι και ακούνε τον μπαμπά που τον λένε Παναγιώτη, τη μάνα που τη λένε Μαρία, τις ορθόδοξες γιορτές και όλες τις χριστιανικές συνήθειες, και βεβαίως βρισκόμαστε σε ένα χάσμα, σε ένα είδος χάος πνευματικού, γιατί από τον Περικλή περνάμε στον Όθωνα ή άντε καλύτερα στον Καποδίστρια, έχοντας ξεχάσει πάνω από 1000 χρόνια μεγαλοσύνης της Ρωμιοσύνης. Και τώρα πρέπει να, όταν λέμε καμιά φορά είμαι Ρωμιός, νομίζουν ότι είναι βρισιά. Ενώ αν πραγματικά υπάρχει ένα πραγματικό ευγενικό, αν θέλετε, επίθετο για όλη την ιστορία της, του, να πω του γένους, για να μην πω της Ελλάδας, πρέπει να πω ότι είναι το όνομα Ρωμιός, Ρωμιοσύνη, και άλλωστε οι Κύπροι το λένε συχνά, η Ρωμιοσύνη δεν περνάει ποτέ, ή για να το πω το Ποντιακό, τη Ρωμανία, γιατί η Ρωμανία ήταν, όπως ξέρουν όλοι, το όνομα του Βυζαντίου, mm-hmm. και όχι Βυζάντιο. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι το κατασκευάζει τον ιστορικό πολιτικό. Ναι, αδόκιμο. Το ξέρουν όλοι αυτό πια. Λοιπόν, η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Συνηθίζω να λέω ότι το τελευταίο που θα φέρει ίσως θα είναι ένα αμάραντο ρόδο. Αφού ανθεί και πάλι. Εσείς αρχίσατε, βλέπω εδώ ότι καταλήξατε, περάσετε από την ιστορία στη φιλοσοφία και μετά καταλήξατε στην ποίηση. Και μάλιστα λέει μια καταπληκτική κουβέντα ότι για να μην ξεχάσουμε τα ελληνικά, ειδικά για τους Έλληνες που είναι μακριά από την πατρίδα, να λένε, πριν κοιμηθούν, να λένε ποίηματα στα ελληνικά. Βεβαίως. Το επιμένω, γιατί αν πραγματικά, εφόσον μιλάτε για ποίηση, είναι δύο πράγματα που με έκαναν να γίνω στιχουργός. Είναι το πρώτο. Μου ζήτησαν κάποτε κάποιος από τους υπουργούς παιδείας να κάνω, λέει, ένα εγχειρίδιο ή να το κοιτάξω για τη βυζαντινή ιστορία. Και απάντησα ότι αποκλείεται. Γιατί πώς μπορούμε να πούμε στα παιδιά, τα οποία νομίζουν ότι έγινε έτσι και έτσι το πράγμα, ενώ είναι τελείως αλλιώς, πώς μπορούμε να πούμε στα παιδιά μερικά πράγματα τα οποία θα τα κάναν ίσως να αμφιβάλλουν για το γένος. Να πω ένα παράδειγμα. Να πω ένα παράδειγμα. Το 1391 η μόνη βυζαντινή πόλη της Μικρασίας είναι η Φιλαδέλφεια. Έχει μείνει σχεδόν σαν μια νησίδα μέσα στην θάλασσα
την μουσουλμανική, είναι τότε τα διάφορα τουρκομανικά εμμυράτα που έχουν δημιουργηθεί, είναι η μόνη Βυζαντινή πόλης. Ποιος την καταλαμβάνει? Οι Τούρκοι βέβαια, οι Οθωμανοί, αλλά στο στρατό, με τον στρατό των Οθωμανών, βρίσκεται και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, δηλαδή ο Μανουήλ Παλαιολόγος. Πώς θα το πεις αυτό στα παιδιά, ότι η μόνη τελευταία ελεύθερη Βυζαντινή πόλης πέφτει υπό στους Τούρκους με την βοήθεια Βυζαντινού